Κουρί στα τουρκικά σημαίνει μέρος με πολλά δέντρα. Το δάσος Κουρί βρίσκεται βορειοανατολικά του Εσβεστοχωρίου, καταλαμβάνει μια έκταση 500 περίπου στρεμμάτων και απέχει 1,5 χιλιόμετρο από την πλατεία του χωριού. Η ύπαρξή του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με όλη την ιστορία του Εσβεστοχωρίου. Από τον 17ο αιώνα και μέχρι πρόσφατα, το δάσος προμήθευε τους ασβεστοπαραγωγούς με ξύλα από πουρνάρι που χρησιμοποιούνταν για την καύση της ασβεστόπετρας. Την περίοδο της κατοχής του Εσβεστοχωρίου από τις γερμανικές δυνάμεις της Wehrmacht, το δάσος αποτέλεσε καταφύγιο για ασβεστοχωρίτες, ενώ ταυτόχρονα εξασφάλιζε με τη χλωρίδα του και την πανίδα του την τροφή στους κατοίκους του χωριού που κινδύνευαν από λοιμό. Από τη δεκαετία του 1950 και μέχρι τις μέρες μας, το δάσος Κουρί αποτελεί έναν κοντινό προορισμό αναψυχής όχι μόνο για τους ασβεστοχωρίτες, αλλά και για όλους τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και των περιχώρων της. Το δάσος Κουρί καλύπτεται από πολλών ειδών δέντρα όπως πουρνάρια, βελανιδιές και σούμες, ενώ σε αυτό κατοικούν πολλά είδη άγριων ζώων και πουλιών. Στην κορυφή του δάσους Κουρί, σε ύψος 670 μέτρων, βρίσκεται χτισμένο το παρεκκλήσι του προφήτη Ηλία. Οι κάτοικοι του Εσβεστοχωρίου το έχτισαν μόνοι τους, κουβαλώντας τα υλικά με τα πόδια ή με τα γαϊδούρια το 1919 και ανακαινίστηκε το 1992. Κάθε χρόνο από τότε, στις 19 Ιουλίου, την παραμονή της εορτής του προφήτη Ηλία, ξεκινάει η διήμερη πανήγυρης με έθιμα που επιβιώνουν μέχρι τις μέρες μας. Από τον προάβλιο χώρο του παρεκκλησίου, οι επισκέπτες αντικρίζουν την πανέμορφη θέα της πόλης, αλλά και των κορυφογραμμών του Ολύμπου.